Μια έτσι δύσκολη μέρα για όλους μας. Ναι. Όπως ακριβώς είπατε, σε κάθε καταστροφή και όπως πάντα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται απευθείας στο πεδίο. Και έτσι και έγινε χτες, μετά που κλείθηκε ενημέρωση από το λιμενικό στον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Ευγερινό, που επί τόπου έστειλε το περιφερειακό τμήμα της Καλαμάτας και το νοσηλευτικό προσωπικό και τους εθελοντές της νοσηλευτικής για να συνδράμουν τους διασωθέντες από το σκάφος αυτό. Μάλιστα. Μόνο που μείναμε στους 104. Μείναμε στους 104. Δυστυχώς υπάρχουν εκτιμήσεις για 500 έως 700 άτομα. Αυτός είναι ο αριθμός που εκτιμάται. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, ίσως ο ακριβός αριθμός δεν μαθευτεί και ποτέ. Σωστά. 5.000 μέτρα το βάθος σημείο εκείνο, όπως ακούγαμε πριν από λίγο από τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Βασιλόπουλο, και με την ίδια εκτίμηση και από εκείνον ότι ίσως να μην μάθουμε ποτέ ποιος είναι ο ακριβής αριθμός. Ακριβώς ήταν 48 μίλια από την ακτή και ήταν το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου. Ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι είναι απειροελάχιστες οι δυνατότητες και οι πιθανότητες να υπάρχει κάτι. Πώς διαχειριστήκε αμέσως όλη αυτή η φιλοξενία, η περίθαλψη των 104 ανθρώπων? Εμπλέκεται και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, γιατί ο στόχος είναι να απαλύνουμε τον ανθρώπινο πόνο, αφού πρώτα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες, μεταφέραμε από το σκάφος όλους τους διασωθέντες, οι οποίοι, να σημειώσω, ήταν άντρες και μόνο, δηλαδή έχουν επιβιώσει άντρες, η εικόνα που έχουμε, οι οποίοι ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί ήταν στον ήλιο, ταξιδεύαν περίπου 6 μέρες, οπότε καταλαβαίνετε την κατάσταση που είχαμε. 6 μέρες στον ήλιο. Αφυδατωμένοι δηλαδή. Αφυδατωμένοι ακριβώς όπως λέτε. Όταν άρχισαν να μπαίνουν και τα νερά, είχαν πιει και νερό, δηλαδή υπήρχαν πνευμονικά ειδήματα συνεχώς. Οι άνθρωποι αυτοί μεταφερθήκαν σε μια δομή, η οποία σε χώρο του λιμενικού, σε συνεργασία και με το Δήμο Καλαμάτας. Και προσφερθήκαν οι πρώτες βοήθειες μέχρι να έρχεται το ΕΚΑΠ και να μεταφέρει αυτούς που ήταν σε χειρότερη κατάσταση κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ναι. Δεν ξέρω αν καταφέρατε ή κάποιοι κατάφεραν να μιλήσουν με αυτούς και να τους περιγράψουν λίγο οι άνθρωποι αυτές τις 6 ημέρες πάνω στο κατάστρωμα, στον ήλιο, στο κρύο, στην τρικυμία, τέλος πάντων. Ποιες ήταν οι συνθήκες? Είχαν το νερό, τους παρήχαν λίγο νερό, υπήρχε κάτι για να καταλάβουμε και τι γινόταν και στα μπάρια. Τώρα για να σας πω την αλήθεια, κυρία. Τα μπάρια είχαν μπει τα γυναικόπαιδα περισσότερο για να προφυλαχτούν. Ωστόσο, σας λέω, από ένα σημείο και μετά δεν είχαν τίποτα. Οι συνθήκες ήταν άθλιες και γι' αυτό ήρθαν όλοι αφυδατωμένοι και στην κατάσταση που ήρθαν. Οπότε οι επιπλοκές στην υγεία τους καταλαβαίνετε ότι ήταν τρομερές. Δεν ήταν σε θέση να μιλήσουν και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχαν τις πρώτες ώρες, δεν είχαμε και τους μεταφραστές. Με έχουν μεταβεί τώρα μεταφραστές. Στέλνουμε και κλιμάκιο του RFL των αναζητήσεών μας, της επανένωσης οικογενειακών δεσμών, οι οποίοι θα βοηθήσουν λίγο την κατάσταση, θα προσπαθήσουν, γιατί υπάρχουν κλήσεις και από άλλους Ερυθρούς Σταυρούς σε όλο τον κόσμο, για ανθρώπους που περιμένανε, που θα πηγαίνανε εκεί. Και ακόμη σας λέω, είμαστε σε εξέλιξη. Η ουσία είναι ότι οι εθελοντές μας βρίσκονται εκεί όλη νύχτα, από εχθές το πρωί, παρέμειναν, μετακινήθηκαν και διασώστες από το περιφερειακό τμήμα της Πάτρας, γιατί δεν είχαμε εκεί, να συνδράμουν το λιμενικό, παρέμειναν όλη νύχτα, θα βρίσκονται και σήμερα και όπως πάντα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα βρίσκεται μέχρι ως ότου είναι αναγκαίο. Δεν θα φύγουμε από τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Ούτως ή άλλως, από ό,τι μάθαμε από τον Δήμαρχο, εντός της ημέρας θα μεταφερθούν σε οργανωμένη δομή. Ακριβώς, οι άνθρωποι ακριβώς μπορούν να μεταφερθούν. Συγκεκριμένα μας είπε ότι με τα λεωφορεία του Δήμου θα μεταφερθούν στην δομή της Μαλακάσας, εκείνοι που είναι στο νοσοκομείο, και αν χρειαστεί να μείνουν στο νοσοκομείο θα παραμείνουν ακόμα στο νοσοκομείο. Είπατε ότι έχει υπάρξει ενδιαφέρον από Ερυθρούς Σταυρούς από το εξωτερικό και ζητάνε πληροφορίες. Μάλιστα. Από ποιες δηλαδή περιοχές υπάρχει ενδιαφέρον για να μάθουν τι έχει γίνει, για να στείλουν βοήθεια ή για το αν είναι και δικοί τους άνθρωποι? Είναι και μέσα δικοί τους άνθρωποι, αλλά ναι, θα έχουμε ενημέρωση εντός της ημέρας, καθότι το κλιμάκιό μας τώρα μεταβαίνει της επανένωσης οικογενειακών δεσμών των Ερυθρών Σταυρών και του Ελληνικού. Οι οποίοι θα κάνουν τώρα, θα πάρουν τις αιτήσεις των αναζητήσεων των ανθρώπων και θα ξεκινήσουν το δίκτυο του RFL που έχουμε παγκοσμίως.
παγκοσμίω σαν κίνημα. Οπότε θα έχουμε μια νεότερη επικοινωνία. Βεβαίως, για να δούμε, κυρία Σταμάτη. Όπως σας είπα, πάντα Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται μέχρι και την τελευταία στιγμή και θα βρίσκεται στο πλευρό όλων αυτών των ανθρώπων. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν για να δούμε από πού υπάρχει το ενδιαφέρον, από πού έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταμάτη. Καλημέρα σας.